Και μαζί μα ο Μιχάλη Τεζάρη, γιατί έγιναν πάρα πολλοί έλεγχοι και μπήκαν και λουκέτα σε καταστηματάρχε που άφησαν κόσμο να μπει ανεμβολία στο χωρί έλεγχο πιστοποιητικών. Νίκο, οι εξυπηρέτητε πελατών χωρί πιστοποιητικά εμβολιασμού φέρνουν λουκέτα και αναστολέ σε καταστήματα και πρόστιμα πάρα πολύ βαριά. Είναι δεικτικό πω μόνο χθε έγιναν, διαπιστώθηκε ε, πως σε 7 καταστήματα, εξυπηρετούνταν πολίτε οι οποίοι δεν έφεραν πιστοποιητικά εμβολιασμού. Αποτέλεσμα, η αναστολή λειτουργία των καταστημάτων αλλά και πρόστιμο συνολικό 22.000 ευρώ στα συγκεκριμένα καταστήματα. Δεν είναι μόνο αυτή η έλεγχη, έγιναν και στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό πω στην κεντρική Μακεδονία. Εντοπίστηκε ένα κατάστημα το οποίο εξυπηρετούσε πολίτες πολίτε χωρί πιστοποιητικό εμβολιασμού, πρόστιμο 2.000 ευρώ. Ένα πολίτη ο οποίο βρέθηκε να κυκλοφορεί ελεύθερο ενώ ήταν σε καραντίνα, 5.000 ευρώ. Καθώ επίση και 15 παραβάσει από 300 ευρώ σε κάθε άτομο για μη χρήση μάσκα σε εσωτερικό χώρο από πελάτε, εργαζόμενου και ιδιοκτήτε καταστημάτων. Ε, αυτά είναι μία-μία περίπτωση. Η γενική εικόνα είναι ότι στην περιφέρεια δεν γίνονται έλεγχοι είναι σε γεγονός. πιστοποιητικά εμβολιασμού και υπάρχει πρόβλημα. Και είναι σε περιοχέ που έχουν και το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Η Βόρεια Ελλάδα είναι όλη κόκκινη και έχει κάτω 50%. Δηλαδή είναι εμβολιασμένη κάτω από ένα στου δύο. Θα σα ευχαριστήσουμε, Μιχάλη Τεζάρη.